Γεια σας, γεια σε εσάς και στους ακροατές. Τώρα εσείς σε δύο μέτωπα μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα σας. Αφετέρου να μας, αφενός να μας πείτε πώς οι φοιτητές και οι οικογένειές τους εκλαμβάνουν, με τους οποίους συζητάτε καθημερινά, εκλαμβάνουν το θέμα και πώς το διαχειρίζονται τις αύξησεις των ενοικίων και τι γίνεται με τις φοιτητικές στέγες. Ναι, βεβαίως. Είναι ίσως ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει εδώ και χρόνια τις λαϊκές οικογένειες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη όξυνση. Και το πρόβλημα για μας ξεκινάει πρώτα και κύρια από το γεγονός ότι η έλλειψη σε φοιτητικές εστίες, το να μπορούν οι φοιτητές να μένουν δωρεάν κάπου με ευθύνη του κράτους, είναι τραγική. Οι φοιτητικές εστίες της χώρας αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν για το 2% των ενεργών φοιτητών. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς φοιτητές χρειάζεται μετά να πάνε να νοικιάσουν σπίτια, των οποίων τα ενίκια έχουν κυριολεκτικά εκτοξευθεί. Mm-hmm. Για μία μικρή καρσονιέρα στην Αθήνα, στις φοιτητικές περιοχές του Ζωγράφου. Στου Ζωγράφου, ας πούμε, πώς έχει μία καρσονιέρα 40-50 τετραγωνικά. Ένα διάρρη, ας πούμε. Όποιος φοιτητής μπορέσει να βρει κάτι το οποίο θα είναι κάτω από 400 ευρώ, θα σταθεί πάρα πολύ τυχερός. Mm. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε σήμερα και άμα το συνδέσουμε με την ακρίβεια που υπάρχει στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, καταλαβαίνετε πρακτικά πως τίθεται το εξής ζήτημα πλέον για τους φοιτητές, τους επαρχιώτες, για το αν θα μπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές τους ή θα τις διακόψουν για οικονομικούς λόγους. Πλέον για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Εσείς ποια λύση προτείνετε πάνω σε αυτό, διότι αυτό που μας περιγράφετε τώρα είναι μια διαπίστωση που εγώ θέλω να σας πω. Που είμαι μεγαλύτερη από εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Από τότε που ήμουν φοιτήτρια, δεκαετία 2000, πάλι τα ενίκια ήταν στα ύψη, δεν είδα έκτοτε να γίνεται κάτι. Και στη Θεσσαλονίκη που σπούδασε. Μια ζωή δηλαδή, μιλάμε για το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχουμε δει μια λύση, χειροπιαστά τουλάχιστον. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα στους φοιτητικούς συλλόγους. Προτείνουμε καταρχάς, πρώτα και κυρίως όσον αφορά το να ανακουφιστούν οι λαϊκές οικογένειες από τα φοιτητικά τα νίκια. Προτείνουμε μία σειρά από μέτρα. Καταρχάς, θέλουμε να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα που δίνει τους φοιτητές, που αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση το ποσό το οποίο χρειάζεται να πληρώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας για να βρούμε μία στέγη. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να αυξηθεί πολύ παραπάνω, έτσι ώστε να καλύπτει οι ανάγκες μας. Προτείνουμε να πάρθουν μία σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ, δηλαδή. Ναι. Πλαφών σε τιμές από καύσιμα και άλλα βασικά είδη κτλ. Πολύ σύντομα τώρα, κύριε, επειδή σας ρώτησα στην αρχή, για τις φοιτητικές στέγες, τι μπορεί να γίνει και διότι η κατάσταση είναι άθλια, το γνωρίζουμε όλοι. Ποια είναι τα περιθώρια βελτίωσης, αν υπάρχουν. Ναι, για τις φοιτητικές στέγες, κύριε Θωμόπουλε. Καταρχάς, να πάρθουν κάποια μέτρα ανακούφιση, όπως είπα πριν, για όλες τις λαϊκές οικογένειες. Το είπατε αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι γενικότερο. Ειδικότερα, χρειάζεται, πιστεύουμε, να μπει στο επίκεντρο το ζήτημα των φοιτητικών εστιών και η αναβάθμισή τους, η ανακαίνισή τους, όπου υπάρχει ανάγκη, με άμεση ευθύνη του κράτους. Και όπου δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, να αξιοποιηθούν δωμάτια σε ξενοδοχεία, σε άλλα κτίρια. Αυτό είναι μια πρόταση που λέτε. Με τα ξενοδοχεία, εφόσον μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και το επιτρέπουν μια σειρά από άλλες συνθήκες. Λοιπόν, μας ακούτε? Ναι, και να προσθέσω. Ναι, προσθέσετε και να κλείσουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ιδιοκτησία των ιδρυμάτων μας μια σειρά από ακίνητα τα οποία αξιοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και όχι για τις ανάγκες των φοιτών, για να γίνει μια. Άρα, λέτε, καλό θα ήταν αυτά τα ακίνητα να έρθουν προς χρήση και προς αξιοποίηση των. Για να δημιουργηθούν εστίες, βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Θωμόπουλε.